Και θέλω να πάω στην κυρία Καπάτου με έναυσμα αυτό που είπες και ένα δεύτερο έναυσμα. Πολλοί, κυρία Καπάτου, βρέθηκαν στα νοσοκομεία με κρίση άγχους και μας είπαν οι γιατροί ότι έγινε λόγω του τρένου. Τα φώτα σας τώρα. Τι κάνουν οι γονείς, τι κάνει ο κόσμος γενικότερα. Δεν θα πω για τις οικογένειες που είναι η τραγωδία της τραγωδίας. Τι κάνουν. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός και πραγματικά συγχαρητήρια που το αναδεικνύεται, αλλά μου προκάλεσε και μία θλίψη. Όλες αυτές οι καταγγελίες οι οποίες γίνονται για τις ατέλειες και για τις αριθμίες, για τις παραλήψεις, για όλα αυτά, εκ των υστέρων. Από τη στιγμή που θρηνούμε τόσο κόσμο. Και επίσης, πόσοι άλλοι άνθρωποι έχουν ακροτηριαστεί ψυχικά, που είναι οι συγγενείς, οι γονείς, οι υπόλοιποι συγγενείς, τα αδέλφια, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν χαθεί παιδιά τα οποία ήταν σε μια φάση ανάπτυξης και αυτό μας έχει συγκινήσει όλους περισσότερο, αλλά υπάρχουν και οι οικογένειές τους, που υπάρχουν τα αδέλφια τους κτλ. Μια πραγματικά εθνική τραγωδία. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα, θα σας έλεγα, σε όλη αυτή την κατάσταση. Και πραγματικά, είπατε πολύ σωστά ότι χρειάζεται σιωπή. Οι μεγάλες και βαρύγδουπες αναλύσεις αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Αυτό που έχουμε ανάγκη όλοι είναι τον ελάχιστο σεβασμό. Γιατί φανταστείτε όλους αυτούς τους γονείς που έχουν το πένθος τους και τη τραγωδία τους να ακούνε ότι ξέραμε, ότι γνωρίζαμε, ότι υποθέταμε και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Πάντα σε αυτή τη χώρα δεν κάνουμε τίποτα και εκ των υστέρων όλοι αυτά τα λέμε. Μου φαίνεται πραγματικά θλιβερό όλο αυτό. Αυτή η κατάσταση μας έχει επηρεάσει. Καταρχάς, τους φίλους, τους γνωστούς, πράγματι είπατε πάρα πολύ σωστά ότι υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία έχουν παρουσιάσει κρίση πανικού, κρίση άγχους, βιώνοντας αυτά τα γεγονότα όχι απαραίτητα ως εμπλεκόμενοι άμεσα, ως συγγενείς, ακόμη και ως φίλοι, ακόμη και αυτοί, κάποιοι από αυτούς που παρακολούθησαν εκτενώς τις αναλύσεις και βλέποντας αυτές τις θλιβερές σκηνές στην τηλεόραση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είχαν μια άμεση εμπλοκή. Επίσης, σε όλα τα προάβλια των σχολείων, κυρίως στα γυμνάσια και στα λυκεία, ακόμα και στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, αυτά είναι θέματα τα οποία συζητούνται πολύ έντονα. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό. Είδαμε και τις τσαντούλες τους, κυρία Καπάτου, που φτιάξανε ράγες, φτιάξανε συνθήματα, φτιάξανε μηνύματα. Φοβερή ωριμότητα των παιδιών, ξέρετε. Μας δίνουν ένα μήνυμα μεγάλης ωριμότητας. Συναισθηματικής και όχι μόνο. Μεγάλης ενσυναίσθησης, που εμείς οι ενήλικες δεν το έχουμε αυτό. Γιατί δηλαδή, τα παιδιά που βοήθησαν. Συλλήβδην κατηγορούμε πάρα πολλές φορές και αυτό είναι εξοργιστικό. Οι νέοι που αυτό, που εκείνο, που τα σπάνε, που κάνουν, που ράνουν. Ποιοι νέοι τα σπάνε? Επειδή μία, δύο, τρεις περιπτώσεις έχουν αυτά, όλη τη νέα γενιά την τζουβαλιάζουν όπως γίνεται διαχρονικά από τους παλιότερους με αυτή τη μιζέρια. Αυτοί είναι οι νέοι. Αυτοί είναι οι νέοι. Έχετε πολύ δίκιο. Μια ευγένεια ψυχής, μια ομορφιά ψυχής. Φυσικά, όπως και το παιδί που χάθηκε και το παιδί που ζούνε. Βεβαίως. Αυτή την ομορφιά να μην τη χάσουμε ποτέ. Και παιδιά, είδατε πόσο βοήθησε και τι αλληλεγγύη υπήρξε και τι αλληλεγγύη τα παιδιά δείχνουν σήμερα και τι ωριμότητα. Καλύτεροι από εμάς. Όμως πρέπει να διαχειριστούμε δύσκολα θέματα. Στους γονείς, τι λέτε, κυρία Καπάτου, πριν κλείσουμε. Δεν λέω στους γονείς του πένθους και της τραγωδίας. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα. Λέω στους γονείς γενικότερα, όπως είπε προηγουμένως και ο Κώστας Οκρομίδας, που αρχίζουν και γίνονται πιο πιεστικοί στα παιδιά από το φόβο, που θα βγουν, που θα πάνε, αν πάρουν λεωφορείο, αν πάρουν τρένο, τι κάνουμε. Καταρχάς, χρειάζεται να διατηρήσουμε κάπως την ψυχραιμία μας. Το να κρύβουμε το γεγονός δεν έχει καμία σημασία. Το να είναι το βασικό που συζητάμε στην οικογένειά μας, πάλι και αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να μας βοηθήσει τόσο πολύ. Οι συζητήσεις με τα παιδιά μας είναι πολύ σημαντικές, κυρίως όμως ακούγοντας αυτά που έχουν να μας πούν. Συζητώντας μαζί τους και ρωτώντας πώς αισθάνονται και τα ίδια και προσπαθώντας να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι έχουν δίκιο και να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι υπάρχει ασφάλεια. Διότι τα παιδιά και γενικότερα για τον κόσμο χάθηκε αυτό το βασικό στοιχείο που λέγεται ασφάλεια. Ασφάλεια, προβλεψιμότητα. Άρα λοιπόν, όταν ακούμε και από τους ειδικούς ότι από το 21 υπάρχει αυτό το θέμα και δεν θα ταξιδεύανε, πόσο κόσμο θα εμπιστευτεί τα παιδιά του που θα ταξιδέψουν? Την ίδια μέρα ταξίδευε το δικό μου το παιδί στο εξωτερικό. Πραγματικά σας το λέω, το ίδιο μήνυμα έστειλα. Αγόρι μου, όταν φτάσει, στείλε μου μήνυμα. Έτσι. Ειλικρινά σας το λέω, όπως και όλοι οι γονείς αυτό κάνουν. Αυτό έχει γίνει σύνθημα. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή. Χρειαζόμαστε ο καθένας να σκεφτεί, να φροντίσουμε την αποκατάσταση όσο μπορούμε και την υποστήριξη των ατόμων, γιατί δεν είναι μόνο της παρουσίας, είναι μια μακρά διαδικασία. Στο δικό μου περιβάλλον, δύο άτομα ήταν αυτή τη στιγμή. Το ένα ήταν θύμα που αναγνωρίστηκε, μιας φίλης μου ο Ανιψιός, και το δεύτερο ήταν ένα παιδί που σώθηκε, κατάφερε να σωθεί και έχει εφιάλτες που τους στοιχιώνουν. Παιδί άριστο,
το οποίο έκανε μεταπτυχιακό, βοήθησε και άλλα παιδιά να σωθούν, δεν ήθελε να έρθει στην επιφάνεια και αυτή τη στιγμή αυτό το παιδί έχει συνέχεια αναβίωση του εφιάλτη αυτού και της ευθύνης και το τι συμβαίνει κτλ. Πώς θα προχωρήσουν αυτά τα παιδιά? Έχει χρειάζεται λοιπόν σοβαρή ψυχοκοινωνική υποστήριξη, όχι σήμερα μόνο, σε βάθος χρόνου, γιατί το τραυματικό στρες δεν τελειώνει μέσα σε μερικές μέρες. Σας ευχαριστώ. Μήνες και χρόνια. Εγώ ευχαριστώ.